Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέει ένα ρητό και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Και σίγουρα το ίδιο σύμφωνος βρίσκει και τα παλικάρια εκεί στο MCU. Το Iron Man 1 λοιπόν ήρθε το 2008 για να αλλάξει όλο τον κινηματογραφικό κόσμο, αλλά και γιατί όχι τις ίδιες μας τις ζωές. Η Marvel λοιπόν ξεκινάει το project MCU Phase 1 και ολόκληρος ο πλανήτης τρέχει στις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει τα παιδικά του χρόνια να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του. Βέβαια, η Marvel δεν ήταν και τόσο σίγουρη τότε για τη συνέχεια του σύμπαντος, αλλά αυτό μείνεται μέχρι το τέλος για να μάθετε γιατί. Το Iron Man 1 λοιπόν, παιδιά, ήταν η πρώτη αυτοχρηματοδοτούμενη ταινία της Marvel με διανομέα την Paramount Pictures. Και στήχησε μόλις 145 εκατομμύρια δολάρια και έφερε πίσω στα ταμεία έσοδα ύψους 585 εκατομμυρίων δολαρίων. Τι λες και πετυχημένη. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Ποια ήταν τα συστατικά που έκαναν τόσο πετυχημένη την πρώτη ταινία του νέου MCU? Μείνετε μαζί μου και φύγαμε! Όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτό το κανάλι, πίσω από κάθε τι ωραίο αποτέλεσμα υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει και αγάπη αλλά και μεράκι για αυτό που κάνει. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά πάνω του, είναι ο κύριος Τζο Φαβρό, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το Iron Man 1 αλλά και πρωταγωνιστεί κιόλας, είναι αυτός που υποδίεται το χαρακτήρα Happy. Ο Τζο λοιπόν διαφοροποιείται με το καλημέρα αφού μεταφέρει το Iron Man franchise στην Καλιφόρνια και έτσι διαφοροποιείται από τις προηγούμενες Super Hero Movies που γενικά τοποθετούνταν στη Νέα Υόρκη. Να σημειωθεί εδώ, παιδιά, πως η Marvel δεν είχε ποτέ στόχο η ταινία της να πετύχει τόσο. Ο στόχος της ήταν εξ αρχής να βγάλουν μια decent ταινία προς τα έξω και μετά να βγάλουν μεγάλα εισπρακτικά κέρδη από τις πωλήσεις παιχνιδιών αλλά και merchandise. Γενικά, πώς να σου το πω, η φιλοσοφία τους τότε ήταν «Παιδιά, μόνο μην μπούμε μέσα και μετά βλέπουμε». Νομίζω όμως πως το παράκαναν λίγο. Με την καλή έννοια. Να κάνω την απαραίτητη προειδοποίηση εδώ, παιδιά, πως τα καλή ή κακή περιέχουν spoilers. Οπότε, αν δεν έχεις δει την ταινία, πήγαινε δες τη γιατί πρέπει να τη δεις και μετά έλα να ξαναδείς το βίντεο. 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα γράφει μόλις το κοντέρ στην ταινία και ήδη έχουμε δει το πρώτο μπαμ. Ένας μικρός πόλεμος ξεκινάει στη μέση της ερήμου και ο πρωταγωνιστής μας πιάνεται εχμάλωτος. Έτσι ξεκινάει μια ταινία δράσης που σέβεται τον εαυτό της. Τα ακούς, Ταραντίνο? Άντε, που κάθε φορά να πούμε βλέπω 3 ώρες ταινία για να δω 30 λεπτά δράσης στο τέλος. Καλά, εντάξει, το βουλώνω. Λοιπόν, guys, εδώ οι δημιουργοί της ταινίας τι κάνουν? Ξεκινάνε με μια παρουσίαση του πρωταγωνιστή μέσα από την κουβέντα που έχει με τους φαντάρους και τονίζουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά του, όπως είναι το ότι έχει μεγαλομανία, το ότι έχει μεγάλη και ισχυρή θέση στον κόσμο, αλλά και το καλό που περιέχει μέσα του. Μετά, μπουμ, και βρίσκεται εχμάλωτος των τζιχαντιστών. Έτσι εδώ τι πετυχαίνουν? Εδώ και ο Stark αλλά και εσύ έχετε έναν κοινό εχθρό. Οπότε αυτόματα είσαι μαζί του. Tony Stark. Visionary. Genius. Για να με τις κολοδιαφημίσεις να πούμε το έχουν παραχέσει, ε. Η ταινία είναι, μωρέ, μην το κλείνεις. Α. Good morning. It's 7 AM. The weather in Malibu is 72 degrees with scattered clouds. Το ξυπνητήρι ξέρεις πως να το κλείσεις. Το βαράς, του βγάζεις μπαταρίες, το πετάς από το παράθυρο και κλείνει. Τον Τζάρβις που του έρχεται 7 η ώρα να ξυπνήσει για να σου πει πως είναι ο καιρός για σερφ, πώς το κάνεις να το βουλώσει? Ο Τόνι λοιπόν, αφού έχει ρίξει ένα κρύο λίγο πριν, έχει φλερτάρει με την Μπότς, έχει φλερτάρει με όλο το προσωπικό του ιδιωτικού του τζετ και έχει μεθύσει και τον Ρόντι, πηγαίνει να παρουσιάσει το νέο τοπλικό σύστημα με την ονομασία Τζέρικο στο Αφγανιστάν. Μια παρουσίαση η οποία έχει μείνει πλέον στην κινηματογραφική ιστορία. For your consideration, the Jericho. Τώρα εδώ, ο σωστός ο Tom & Jill fan ξέρω τι σκέφτεται. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια για να δω. Όπα! Ο Tony Stark έχει το wing της LG πριν καν ανακαλυφθεί. Με πλήκτρα και με οθόνη 4,5 ιντσών δηλαδή, αλλά εντάξει, η ανακάλυψη μετράει.
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο όπου ξεκίνησε η ταινία μας. Αυτό εδώ το σημείο, παιδιά, είναι και το πιο σημαντικό της ταινίας μας, η πρώτη φάση της δηλαδή, γιατί εδώ ο Τόνι Σταρκ πέφτει από το συννεφάκι στο οποίο βρισκόταν, γίνεται τρωτός, καταλαβαίνει το κακό που κάνουν τα όπλα του στον κόσμο και επίσης αντιμετωπίζει τον ίδιο τον θάνατο. Πστ, παιδιά, μήπως δεν είναι καλή ιδέα να χώνεται το κεφάλι στο νερό ενός ανθρώπου που είναι συνδεδεμένο το στήθος του με μια μπαταρία? Λέω, μήπως. Ο Τόνι λοιπόν μόλις έχει καταφέρει να φτιάξει ένα μίνι αντιδραστήρα τόξου μέσα σε μία σπηλιά. Και... Γελά! Όχι. Και ο Τόνι Σταρκ μπαίνει μέσα σε μια σπηλιά όντας ένας κακομαθημένος playboy δισεκατομμυριούχος, ο οποίος δεν είχε σκοπό και νόημα στη ζωή του, και βγαίνει ένας εντελώς άλλος άνθρωπος αφού η ζωή το προσγείωσε απότομα. Στην κυριολεξία. In captivity for 3 months, there are 2 things I want to do. I want an American cheeseburger. And the other, that's enough of that. It's not what you think. I want you to call for a press conference now. Call for a press conference? Yeah. Hogan, what on drive. Earth for? Cheeseburger first. Άρε Σταρκ, γι' αυτό σ' αγαπάμε ρε φίλε, είσαι ένας από εμάς. Και κάπου εδώ θέλω να σταθούμε σε αυτόν εδώ τον κύριο. Ο Jeff Bridges, παιδιά, υποδύεται τον βασικό κακό στην ταινία μας και είναι τόσο όσο. Γενικά, παιδιά, το βασικό χαρακτηριστικό και συστατικό που έκανε τόσο καλή αυτή την ταινία είναι το αψεγάδιαστο, το απίστευτα καλό cast που έχουν κάνει για τον κάθε ρόλο. Οι ηθοποιοί που έχουν διαλεχθεί είναι ένας και ένας, είναι ό,τι πρέπει, και ίσως αυτός είναι ο λόγος που άφηναν ελεύθερους τους ηθοποιούς στη συγκεκριμένη ταινία να αυτοσχεδιάσουν. Εδώ ακριβώς, παιδιά, είναι και η στιγμή που ο Τόνι Σταρκ βρίσκει ένα νόημα για να προχωρήσει στη ζωή του, και επειδή δεν είναι ούτε ο Batman αλλά ούτε ο Spider-Man, το κάνει αυτό με μια δημόσια δήλωση. Ο Σταρκ λέει πως κλείνω το εργοστάσιο παραγωγής όπλων μου εφόσον βλέπω πως τα όπλα μου πηγαίνουν σε λάθος χέρια και παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου. Γι' αυτό, παιδιά, το Iron Man είναι η πρώτη ταινία της ανεξάρτητης Marvel. Στην ουσία, εκείνη λέει πως φτάνει πια να δίνω τους ήρωές μου, τα όπλα μου δηλαδή, στα λάθος χέρια, δηλαδή σε άλλες εταιρείες, παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου και βγάζω μια δική μου ανεξάρτητη ταινία. Και για την ιστορία, να σας πω πως το Iron Man franchise γυρνούσε από εταιρεία σε εταιρεία από το 1990. Αλλά καμία από τις εταιρείες δεν αποφάσισε να το κάνει ταινία. Μέχρι που το 2006 η Marvel είπε «Φτάνει, θα το κάνω εγώ». Ένα ακόμα πολύ σημαντικό συστατικό της επιτυχίας αυτής της ταινίας, παιδιά, είναι τα ψεγάδιαστα CGI, τα οποία δεν έχουν γεράσει στιγμή και πάνε 12 χρόνια από τότε που έχει φτιαχτεί η ταινία. Είπαμε, παιδιά, η ταινία Iron Man έχει δημιουργηθεί από άτομα που έχουν αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουν, και φυσικά το τμήμα των special effects δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, αφού βλέπουμε πως και αυτοί κάνουν το κάτι παραπάνω. Μέχρι και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο κράνος του Iron Man δεν είναι τυχαίες, αλλά είναι προσεγμένες και σωστές μία προς μία. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό εδώ το στιγμιότυπο που εάν το δεις στην κανονική ταχύτητα δεν το προσέχεις. Εάν όμως το πας σε αρχή κίνηση, θα δεις πως το κράνος, οι πληροφορίες που υπάρχουν από το κράνος του Σταρκ, τον προειδοποιούν για μια πρόσκρουση πάνω σε έναν τοίχο, σε ένα σημείο του τοίχου, στο οποίο στο τέλος χτυπάει κιόλας. Αυτό, παιδιά, εκεί δεν το έβαλαν για σένα και για μένα εκεί, το έβαλαν για αυτούς. Για τη φάση τους, ρε παιδί μου, γιατί γουστάρουν αυτό που κάνουν. SSR-71's record. The altitude record for fixed wing flight is 85,000 feet, sir. Records are made to be broken. Come on! Αυτό ακριβώς, παιδιά, εδώ λέγεται σωστό χτίσιμο μιας ταινίας. Κρατήστε το αυτό το σημείο για το τέλος, όπως επίσης κρατήστε και αυτήν τη λεπτομέρεια, τη στιγμή δηλαδή που η Pepper Potts κάνει δώρο τον παλιό αντιδραστήρα που είχε ο Stark. Ξέρετε.
Θα προσπερώσουμε στα γρήγορα τη στιγμή του plot twist που ο Στέιν αποκαλύπτεται στην ουσία ότι είναι ο βασικός κακός της ταινίας μας. Έλα, ρε, δεν το κατάλαβα καθόλου. Ναι, ούτε εγώ. Από τα σύννεφα έπεσα. Όχι ότι η φάτσα του γράφει κακός στο μέτωπο. Ο Iron Man λοιπόν πηγαίνει για ένα test drive τη στολή και ελευθερώνει ένα χωριό, καταρρύπτει ένα μαχητικό, σώνει και έναν πιλότο και όλα αυτά απλά στη δοκιμή. Εν τω μεταξύ αποκαλύπτεται και η σύνδεση του Στέιν με τους τρομοκράτες, όπου με αυτή τη σύνδεση η ταινία αυτόματα σου λέει πως «Αδερφέ, εδώ δεν είναι τίποτα τυχαίο και δεν είναι τίποτα σύμπτωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Και αν δεν το καταλαβαίνεις εκ πρώτης όψεως, το υποσυνείδητό σου το έχει πιάσει το νόημα. Και φτάνουμε στο grand finale, εκεί που ο κανονικός Iron Man και ο Iron Man μετά από καραντίνα παίζουν μπουνιές. Και ο Τζο Φαβρό, παιδιά, από εδώ και πέρα δίνει μαθήματα σκηνοθεσίας. Βασικά από λίγο πριν και πέρα. Αφού 2-3 λεπτομεριούλες σε πιάνουν από το χεράκι και δίνουν νόημα στα μπαμπομ που βλέπεις στην οθόνη σου. Και αν αυτό δεν σου φαίνεται σημαντικό, πάνε δε στο Tenet και θα με καταλάβεις. Ο Τόνι Στάρκ, μισοπεθαμένος από το κόλπο που του έχει κάνει λίγο πριν ο Στέιν, βρίσκει τον παλιό αντιδραστήρα που του έχει κάνει πιο πριν στην ταινία δώρο η Pepper Potts και κατά τη μάχη του με τον Iron Monger τον κερδίζει με μια τακτική, ένα κόλπο που γνωρίζεις και εσύ. Τον στέλνει ψηλά ώστε να παγώσει όπως σου είχε δείξει λίγο πιο πριν. Έτσι ακριβώς μια ταινία σετάρει τα σημεία κλειδιά της και τα χρησιμοποιεί στο τέλος για να σε κάνει δικό της. Μπράβο ρε Τζο Φαβρό, μπράβο. Νομίζω πως όπως είναι φυσικό δεν το συζητάμε πως το Iron Man είναι καλή ταινία, έτσι. Αλλά σας έχω υποσχεθεί κάτι για το τέλος. Όλοι γνωρίζετε για τα post-credit scenes που υπάρχουν σε όλες τις ταινίες Marvel από αυτήν και μετά. Λοιπόν, ο λόγος που έχει γίνει αυτό είναι γιατί η Marvel ήθελε να κρατήσει μικρό καλάθι όσον αφορά τη συνέχεια του σύμπαντός της, γιατί δεν ήξερε εάν θα πάει καλά το project ή όχι. Γι' αυτό το λόγο έχουν βάλει τη σκηνή με τον Samuel Jackson που ανακοινώνει στην ουσία τους Avengers μετά τα credits, γιατί δεν ήθελαν να αναστατωθεί ο μέσος θεατής. Πού να ξέραν. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν ένα ακόμα καλή ή κακή. Από εσάς θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη για το Iron Man 1, τι νιώσατε την πρώτη στιγμή που είδατε, αλλά και ποια άλλη ταινία θέλετε να τη βάλουμε κάτω και να δούμε αν είναι καλή ή κακή. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις τα κινηματογραφικά νέα, περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.